οι Ουκρανοί συγκεντρώνουν δυνάμεις έως και 4 ταξιαρχιών προκειμένου να επιτεθούν προς την κατεύθυνση Βασιλίβκα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν το τελευταίο διάστημα διάφορα ρωσικά ενημερωτικά site. Γίνεται μάλιστα λόγος για καταγραφή πάνω από 100 τεθωρακισμένων οχημάτων στην περιοχή. Απότερο στόχος των Ουκρανών είναι να κόψουν από ό,τι φαίνεται τη χερσαία διαδρομή προς την Κριμαία. Επιπλέον οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν στρατό και μέσα και προετοιμάζουν μία πρόκληση προς διάφορες κατευθύνσεις. Ειδικότερα το Κίεβο πιθανολογείται ότι ετοιμάζεται να επιτεθεί και στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Ζαπορίζιε και στις θέσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίνμπουρν. Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας καταγράφει όλες τις κινήσεις των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Τα ρωσικά site αφήνουν να εννοηθεί ξεκάθαρα ότι η Ουκρανία στοχεύει να παραμείνει σε ρωσικό έδαφος, θέλοντας να ασκήσει πίεση στο ρωσικό στρατό. Το τίμημα πάντως είναι πολύ βαρύ, μιας και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, περίπου 100 μονάδες διαφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων καταστράφηκαν και υπέστησαν ζημιές. Συμπεριλαμβάνονται άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περίοδου που έχει περάσει από την έναρξη της εισβολής στην περιοχή του Κούρσκ, ο Ουκρανικός στρατός έχει χάσει περίπου 2,5 με 4,000 προσωπικό, όπως αναφέρεται.